7 και 2 πρώτα λεπτά εδώ στο Webis Radio, Sailing to Music, στην παρέα μας ο Λευτέρης. Καλησπέρα, Λευτέρη, ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Web Music Radio. Καλώς σας βρήκα. Θα τα πούμε την επόμενη μία ώρα. Όμως λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να σε γνωρίσουν μουσικά οι φίλοι μας οι ακουρατές και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ωραία. Είναι το όνειρο της μέρας. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε, μου έλεγες ότι τα τραγούδια στο γράφεις είναι όχι αυτοβιογραφικά, είναι βιωματικά. Ναι. Αυτό θες να μας πεις έτσι πώς σου βγήκε το τραγούδι, το όνειρο της μέρας? Το συγκεκριμένο βγήκε όταν νιώθουμε πράγματα και ονειρευόμαστε τις νύχτες, άσχετα αν ζούμε τη στιγμή στην κυριολεξία ή φανταστικά, και όταν έχεις κάτι να αγαπάς τόσο έντονα, τρέμεις το πρωί όταν ανοίξεις τα μάτια αν θα είναι εκεί. Οπότε είναι το όνειρο της μέρας αυτό. Το όνειρο της μέρας. Ωραία, ας το ακούσουμε και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά. Βασιλιάς σε παραμυθένια χώρα και έχω μια αγκαλιά που είναι η δική σου και θα ρεις πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Είναι η δική σου. Όταν πέφτει νύχτα και ανάβουνε τα αστέρια, η φαίνω παραμύθια με τα δυο σου χέρια. Πρόσωπό σου φωτεινό και μεταξένιο, είσαι ο άνθρωπός μου, είμαι ευτυχισμένος. Άλλο μη μιλάς, σβήσανε τα αστέρια, σφιχτά, έλα μπροστά μένα. Άλλο μη μιλάς, φύσηξε αγέρας. Τρέμω μη χαθεί το όνειρο της μέρας. Παλιό σοκάκι μυρίζει για σεμί από άκρη σ' άκρη. Μα δεν είσαι εδώ, όνειρο και φως μου. Κι είναι η σιωπή και εχθρός μου. Όταν η αγάπη φεύγει πάει στα αστέρια, για να μείνει αιώνια μες στα δυο σου χέρια. Έλα προς τα μένα.
άλλο μη μιλάς. Φύσηξε αγέρας. Τρέμω μη χαθεί το όνειρο της μέρας. Άλλο μη μιλάς. Σβήσανε τα αστέρια. Έλα προς τα μένα. Άλλο μη μιλάς. Φύσηξε αγέρας. Τρέμω μη χαθεί το όνειρο της μέρας. Νομίζω πήραμε μια ιδέα μουσική από τον Λευτέρη. Θέλω να μου πεις, Λευτέρη, πώς ξεκίνησες την μουσική σου διαδρομή. Ξεκίνησα στα 6 μου χρόνια από το Δημοτικό 2 Πρέβεζας, κάνοντας κάποια μαθήματα κιθάρας. Από την Πρέβεζα είσαι? Ναι. Στη συνέχεια ασχολήθηκα από τα 17 μου σε διάφορα μπαράκια τραγουδώντας. Με μια κιθάρα, άλλοτε με δύο κιθάρες και μια φωνή, πάντα σε ακουστικό στυλ. Έκανα κάποιες μπάντες, πήγαινα, ερχόμουν εδώ στην Αθήνα, τραγουδούσα ξανά σε διάφορα μπαράκια ακουστικά, και από το 2012 εγκαταστάθηκα μόνιμα και αποπειράθηκα να... Εγκαταστάθηκες μόνιμα στην Αθήνα. Γράψω την πρώτη μου δουλειά. Γιατί πιστεύεις οι ευκαιρίες είναι περισσότερες? Φυσικά είναι περισσότερες, ναι. Ενώ στην Πρέβεζα φαντάζομαι δεν τα μικρότερη πόλη, λίγα τα μαγαζιά που μπορούσες να παίξεις. Ναι, επαρχία, και γινόταν συνέχεια ο ίδιος φαύλος κύκλος. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σου είπε ότι είσαι καλός προχώρατο, κάντο? Οι γονείς μου. Οι γονείς σου, ε. Ναι. Και σε φαντάζομαι σε στηρίζουν ακόμα. Πάντα με στηρίζουν. Πάντα σε στηρίζουν, ναι. Την πρώτη φορά που βγήκες πάνω στη σκηνή, τα συναισθήματά σου? Είχες τρακ, αγχωμένος? Είχα τρακ, ήμουν αγχωμένος, άπειρα συναισθήματα. Πότε το κατάλαβες ότι ξέρεις τι, εντάξει, παίζω κιθάρα, μ' αρέσει, θέλω να ανέβω και σε μια σκηνή να με δει κόσμος από κάτω? Αυτό πότε σου ήρθε στο μυαλό? Ίσως το είπε κάποιος, ξέρεις, είσαι καλός, ανέβα, δοκίμασε τις δυνάμεις σου. Είχα κάνει την απόπειρα μόνος μου, διότι ήθελα να μοιράσω όλο αυτό που ζω μέσα μου. Ήθελα να το μοιραστώ με όσους περισσότερους γίνεται. Οπότε το επιδείξεις μόνος σου, έτσι δεν... Ναι. Και η ευκαιρία πώς ήρθε? Δηλαδή πήγαινε στα μπαράκια, έλεγε γεια σας, είμαι ο Λευτέρης. Ναι, έτσι απλά το ξεκίνησα. Έτσι απλά, ε. Ωραία. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική? Καταρχήν ασχολείσαι επαγγελματικά μόνο με τη μουσική ή κάνεις και άλλη δουλειά για να τα βγάζεις πέρα? Έχω κάνει άπειρες δουλειές. Πάντα κάνω και άλλες δουλειές. Απλά αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που ολοκλήρωσα κάποια προσωπική μου δουλειά άκρως επαγγελματικά. Άκρως επαγγελματικά. Και πόσα χρόνια είσαι στη μουσική επαγγελματικά? Επαγγελματικά από τη στιγμή που ανέβηκες πάνω στο... Από τα 16 με 17, 16-17 χρονών εκεί. Μικρός, έτσι? Ναι. Και τώρα έβγαλες το καινούριο σου δίσκο, 11 τραγούδια στον δίσκο. Ναι. Τις αγάπης στις σκιές είναι ο τίτλος. Τις αγάπης στις σκιές. Τα τραγούδια αυτά, από ό,τι λέγαμε, είναι βιωματικά. Ναι. Όταν κάθεσαι να γράψεις ένα τραγούδι, σου έρχεται εκείνη τη στιγμή, κάθεσαι και σου έρχεται, α, θυμάμαι αυτό που μου έγινε πριν 5 χρόνια και αρχίζω και το γράφω, ή είναι κάτι της στιγμής που έχει γίνει? Είναι της στιγμής όταν συμβαίνει, από διάφορα πράγματα και συναισθήματα που έχω βιώσει έντονα. Έχεις βιώσει έντονα. Ναι.
Και πώς κάθεσαι και γράφεις πρώτα, γράφεις μουσική, γράφεις στίχο? Γιατί νομίζω η μουσική και ο στίχος είναι δική σου, έτσι? Σαν τραγούδια. Ναι, εκτός από δύο τραγούδια που έχει γράψει τη μουσική ο Θοδωρής Κουτέρης. Mm. Και σε δύο τραγούδια του στίχους η Μαλιρού. Στο όνειρο της μέρας έγραψα πρώτα τη μουσική. Πρώτα κάτι μουσική που είναι δύσκολο να επιτευχθεί γενικότερα. Ναι. Δεν ξέρω ακόμη και τώρα που μιλάμε πώς συνέβη. Και βγήκαν πηγαία οι στίχοι. Ναι. Δηλαδή γενικά γράφεις πρώτα στίχους και μετά τη μουσική. Ναι. Τι επιρροές έχεις από μουσική? Επιρροές έχω διάφορες στο πέρασμα του χρόνου. Από Έλληνες, ο αγαπημένος μου Σιδηρόπουλος, Άσημος, Παύλος Παυλίδης. Από ξένους καλλιτέχνες, Pink Floyd, Tim Buckley, Leonard Cohen. Λέει εδώ η Black Swan, ωραίος χαλαρωτικός ήχος για το πρώτο τραγούδι. Ευχαριστώ, καλησπέρες και στα παιδιά στο chat. Είναι αρκετά τα παιδιά μες στο chat. Νομίζω το πρώτο δείγμα τους άρεσε. Λέω να ακούσουμε και ένα δεύτερο τώρα. Θα ακούσουμε στο περιθώριο. Ωραία. Το ακούμε. Θες να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι? Και το περιθώριο βιωματικό είναι. Όσον αφορά το σύνολο του ατόμου μέσα στον χρόνο και την περιθωριοποίηση που μας κάνουν να νιώθουμε μερικές φορές, όχι αποκλειστικά από κάποιο συναίσθημα, ακόμη και από συμπεριφορές. Οπότε ακούμε στο περιθώριο και μετά είμαστε πάλι μαζί σας εδώ με το Λευτέρη. Σαν νυχταρίδα πετώ
πρωινό. Και στις ασφάλτου το περιθώριο. Και αυτό πολύ όμορφο τραγούδι. Ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει βέβαια. Οι ακροατές να τα ακούσουν. Όπως λέει και η Black Swan, χαλαρωτικό ύφος. Αν και είναι λίγο δύσκολο αυτό το στυλ τραγουδιού, έτσι. Το στυλ της μουσικής που έχεις επιλέξει. Δεν είναι το πιασάρικο που λέμε της εποχής. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο να ακολουθήσεις το δρόμο σου? Ότι εσύ φαντάζομαι από μικρός λες ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Ναι. Είναι, ήταν εύκολο να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό και να μην κάνεις, να λοξοδρομήσεις για να φτάσεις στην επιτυχία ή να φτάσεις εκεί που θες? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Απλά η πίστη προηγείται πάντα του θαύματος. Μ' άρεσε αυτή. Γιατί ξέρεις τώρα πολλά παιδιά ξεκινάνε και για να ανεβούν εύκολα κάνουν υποχωρήσεις αυτά που θέλουν. Ναι. Όχι, δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Πιστεύεις φταίει και το Star System έτσι όπως έχει στηθεί? Φυσικά φταίει, αλλά πιστεύω ότι φταίμε εμείς που το υποθάλπτουμε. Ηχεί εμείς. Το κοινό. Ναι. Το κοινό. Το ελληνικό κοινό έχει μουσική παιδεία, πιστεύεις? Επειδή η παιδεία ξεκινάει μέσα από το σπίτι του καθενός, δεν ξέρω κατά πόσο. Εσύ με την επαφή σου που υπάρχει. Με αυτούς που έρχονται και σε ακούνε. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι έχουν κάποιο διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιο διαφορετικό κοινό. Ότι δεν θα πάει εκεί που θα του ρίξουν το τυράκι. Ναι, υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Υπάρχει και κάποια άλλη. Κάποιος μπορεί να έρθει απλά από περιέργεια. Κάποιος μπορεί να καταλάβει αυτό που έχεις γράψει, που έχεις δημιουργήσει. Ναι. Κάποιος μπορεί να μην το καταλάβει. Γενικά στα live οι αντιδράσεις του κοινού ποιες είναι, τι σου λένε μετά? Τους αρέσει. Και αυτοί που δεν έχουν. Ναι, και αυτοί που δεν ακούν πολλές φορές το είδος που γράφω εγώ. Φεύγουν με καλές εντυπώσεις. Ναι. Λέγαμε για την live εμφάνιση στο Σταυρό του Νότου, έτσι. Ναι. Είσαι την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου το club. Ναι. Μας το έβαλε και εδώ moderator. 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Θες να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το live? Σίγουρα θα ακούσουμε τα 11 τραγούδια του δίσκου, έτσι. Ναι, θα ακούσετε τα 11 τραγούδια του δίσκου και θα ακούσετε και κάποιες άλλες διασκευές από Μάνο Ξηδού, Σιδηρόπουλο, Λέοναρντ Κοέν. Ωραία. Δεν θα είσαι μόνος, φαντάζομαι. Όχι, δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είναι μαζί μου και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, καλεσμένος. Τι θα παίξει, γιατί ο Αλκιβιάδης παίζει 20-30. Ο άνθρωπος ορχήστρα. Ναι. Τι θα παίξει εκείνο το βράδυ. Και κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει. Πιστεύεις ότι καινούργιοι καλλιτέχνες που βγάζουν ένα CD λόγω YouTube είναι πιο εύκολο πλέον να γίνουν γνωστοί στο ευρύ κοινό? Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι ένας τρόπος σίγουρα που βοηθάει. Εσύ το χρησιμοποιείς στο YouTube να προωθείς τη δουλειά σου? Ναι, φυσικά και το. Έχεις κανάλι? Ναι. Το θυμάσαι πως είναι
Αν θέλει κάποιος να βρει τα τραγούδια σου, είναι στο κανάλι. Ναι, Λευτέρης Λαγκούσης. Λευτέρης Λαγκούσης, ωραία. Το CD από ποια εταιρεία κυκλοφορεί? Κυκλοφορεί από την εταιρεία Artings. Ακόμα μου πες, δεν έχεις κάποια σημεία πώλησης. Όχι, αλλά προσεχώς. Προσεχώς. Ναι. Και φυσικά όσοι θέλουν να αγοράσουν από τους ακροατές, Τετάρτη βράδυ, Σταυρό του Νότου, θα υπάρχει το συντάκι. Ακριβώς. Προς διάθεση. Θα μου πεις λίγο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου μέχρι στιγμής. Η καλύτερη δεν μπορείς ποτέ να το προσδιορίσεις αυτό. Μέχρι τώρα. Πάντα είναι ωραία. Πάντα είναι χαρούμενα, πάντα είναι μελαγχολικά. Τα συναισθήματα είναι περίπλοκα. Άρα δεν μπορεί να πεις και για τη χειρότερη, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Ωραία. Χειρότερη δεν υπάρχει, γιατί έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που εκφράζεις αυτό που θες και το μοιράζεσαι. Είσαι. Και έστω και με ένα απλό χαμόγελο από το κοινό. Είσαι ευχαριστημένος. Είσαι εντάξει. Είσαι εντάξει. Έχεις ενταχθεί κάτι με την ως τώρα καλλιτεχνικό σου πορεία? Αν έχω. Διδαχτεί κάτι. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο, mm-hmm. Μας φέρνει η ζωή. Έτσι. Πάντα πρόβληπτη. Θα πήγαινες ποτέ σε talent show? Όχι. 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 Γιατί? Για πολλούς λόγους. Θα μου πεις έναν έτσι. Πιστεύεις ότι δεν είναι αξιοκρατικά τα talent show? Ναι, αυτό ισχύει ότι δεν είναι αξιοκρατικά. Και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε οι καλλιτέχνες να καταφεύγουν εκεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Είναι όμως ένας εύκολος τρόπος για να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό ένας καλλιτέχνης. Δεν πιστεύεις ότι έτσι είναι? Όχι, δεν το πιστεύω. Υπάρχουν δηλαδή καλύτεροι τρόποι να... Ναι, καλύτεροι και πιο εντάξει, ώστε να νιώθει και ο δημιουργός εντάξει. Και ο δημιουργός εντάξει. Ναι. Λέγαμε για το YouTube προηγουμένως, έτσι, για ναι. Το download, τι σχέση, τι γνώμη έχεις? Παράνομο download, λέμε πάντα. Στην εποχή που έχουμε φτάσει είναι... Ναι, καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο. Ναι, αλλά από τη στιγμή που κάποιος αρτιτέχνης βάζει κάτι στο YouTube, ξέρει mm-hmm. ότι είναι εκτεθειμένος στο παράνομο download. Ναι, παίρνεις το ρίσκο εκεί. Απλά θα ήταν ωραίο να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει. Ναι, θα μπορούσαν να μπαίνουν σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα να αγοράζουν κάτι από τον καλλιτέχνη ώστε να τον ενισχύουν. Εσύ στο και... iTunes το έχεις κάνει το... Ναι, το έχω κάνει. Και μπορούν και μεμονωμένα να αγοράσουν τραγούδια? Ναι, μπορούν και μεμονωμένα. Άρα και στο iTunes άμα θέλουν να βρουν κάποιο και εκεί κομμάτι μπορούν, ναι. Θες να μου πεις, είπαμε για τους αγαπημένους καλλιτέχνες που ακούγεις μικρός, κάποιο... Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο σου τραγούδι, κάποιο ξεχωριστό τραγούδι που σε... Που με ακολουθεί πάντα? Ναι. Το Να Μ' Αγαπάς. Το Να Μ' Αγαπάς του ναι. Παύλου Σιδηρόπουλου. Uh-huh. Υπάρχει κάποιος λόγος ή το έχεις συνδυάσει με κάτι? Πιστεύω ότι αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν ύμνο, θα το χαρακτήριζα σαν ύμνο. Σε αυτά συμφώνησε μαζί σου. Ναι. Είναι. Δείχνει μια απέραντη μοναχικότητα. Και μια απέραντη αγάπη της μοναχικότητας αυτής. Τάπες νομίζω όσο καλύτερα γινόταν. Πλέον κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου. Ωραία. Έχεις επιλέξει το Luna Park. Mm-hmm. Κάτι για αυτό το τραγούδι πάλι. Το Luna Park είναι το παιχνίδι μεταξύ... της αγάπης και της απουσίας και όλης αυτής της ομορφιάς που δεν πιάνεται μέσα στην αγάπη. Νομίζω έβαλες τροφή για σκέψεις στο ακροατές. Ας το ακούσουμε και επανερχόμαστε. Thank you.
κρατούσα αγκαλιά. Μα τώρα δεν σε φτάνω. Πήγα βαθιά στο άγνωστο και το όνομά μου άλλαξα, μα πάντα μέσα μου σε βρίσκονταν, σε χάνω. Στον καθρέφτη η άδεια μου αγκαλιά μοιάζει με Λούνα Παρ που παίζουνε παιδιά. Χιλιάδες φώτα χρωματιστά σαν τα δικά σου τα φιλιά. Κι ας είναι αργά, στο δωμάτιο στέκομαι, το όνομα σου χάραξα. Τότε έρχεσαι πάλι των ματιών μου τη ζάλη. Σε είδα κι αν είναι γύρω σκοτεινά όλα βροχή και θάλασσα, να γυρίσεις ξανά στη χαμένη στεριά, στην πατρίδα. Στον καθρέφτη η άδεια μου αγκαλιά μοιάζει με Λούνα Παρ που παίζουνε παιδιά. Χιλιάδες φώτα χρωματιστά σαν τα δικά σου τα φιλιά. Κι ας είναι αργά, στον καθρέφτη η άδεια μου αγκαλιά μοιάζει με Λούνα Παρ που παίζουνε παιδιά. Χιλιάδες φώτα χρωματιστά σαν τα δικά σου τα φιλιά. Κι ας είναι αργά. Είμαστε και πάλι. Είδε το σχόλιο της Black Swan για το, ναι, περιθώριο ήταν αυτό. Mm-hmm. Έχει κάτι από πόνο και μοναξιά, νομίζω. Ναι, έχει πέσει. Τοποθετήθηκε πολύ σωστά. Και από κάτω μπήκε ακριβώς το εξώβυλλο του CD. Uh-huh. Που μου έλεγες ότι έχει μοναξιά. Ναι. Νομίζω όμως, ξέρεις, μπορεί κάποιος να μην το έχει δει, να εξηγήσουμε τι, ναι, βλέπουμε στο εξώφυλλο. Γιατί και μου το είπες και εγώ το κατάλαβα, το, ναι, είδα. Είμαι εγώ η σκιά μου και η σκιά του κοριτσιού, το οποίο δεν υπάρχει δίπλα μου. Δεν υπάρχει δίπλα. Είναι πολύ, ναι, έξυπνο. Ήταν δική μου ιδέα. Πολύ έξυπνο. Ναι. Μια και μιλάω για σκιές. Για σκιές, έτσι. Ωραία. Να σου πω, για το μέλλον, τι όνειρα έχεις? Πολλά. Τι θες, το πιο τρελό σου όνειρο, ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Να τραγουδάω. Να τραγουδάς, έτσι. Ναι. Να τραγουδάς, να βγάζεις καινούργια τραγούδια, φαντάζομαι, να σε γνωρίζει περισσότερος κόσμος. Απλά και αγαπημένα. Απλά και αγαπημένα. Μέχρι εκεί, ναι. Να, εδώ και 5 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε κρίση, έτσι. Mm-hmm. Όλοι το ξέρουμε πλέον. Πιστεύεις ότι αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε πολιτισμό? Βγαίνουν καλύτερα μουσικά κομμάτια? Η νεολαία συνήθως, δηλαδή περισσότερο η νεολαία προσπαθεί να δημιουργήσει για να βγάλει αυτό που έχει μέσα της προς τα έξω. Όσοι είναι σκεπτόμενοι, ναι, το κάνουν.
Μερικοί νομίζω δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Εσύ με την... σε επαφή σου με τους ανθρώπους που είναι στα νεύση, πιστεύουν το έχουν καταλάβει? Πιστεύω ναι. Αρκετή μερίδα έχει καταλάβει. Και είναι δημιουργικό κάποιος να βγάζει την ένταση που έχει μέσα από το τραγούδι? Ναι, είναι πολύ δημιουργικό. Πιο δημιουργικό από, το, από τη βία και... Ναι. Αν ξεκινούσε ένα νέο παιδί τώρα, τι συμβουλή θα του δίνεις? Σύμφωνα με τη δικιά σου πείρα... Όσον αφορά τι... το... Το δρόμο που έχει να τραβήξει. Το δρόμο της μουσικής. Ναι. Να προσέχει ποιος εμπιστεύεται. Έχεις δεχτεί πίσω πλάτα με χειρώματα? Ναι, αρκετές φορές, απλά συνεχίζω. Συνεχίζεις έτσι? Ναι, και θα συνεχίζω. Ο μουσικός κύκλος όμως δεν είναι έτσι λίγο φτιαγμένος ότι δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου έρθει το πίσω πλάτο μαχαίρωμα? Έτσι είναι όλη μας η ζωή, αρκεί να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας και να μην αφινόμαστε σε παραμύθια. Το ένστικτο μας οδηγεί πάντα σωστά, πιστεύεις? Ναι. Και ακόμα και αν δεν το έχουμε καταλάβει εκείνη τη στιγμή, λογικά κάποια στιγμή θα πεις τελικά είχα δίκιο που έκανα αυτό που έκανα και την εποχή. Έτσι ακριβώς, ναι. Γιατί η λογική καταστρέφει τα όνειρα. Οπότε τα θέλουμε τα όνειρα. Τα θέλουμε τα όνειρα, έτσι. Ναι. Αν δεν ήσουν τραγουδιστής, ναι, υπήρχε κάτι άλλο που σε τραβούσε, που θα ήθελες να ήσουν? Θα ήμουν πάλι τραγουδιστής. Πάλι τραγουδιστής, έτσι. Ναι. Και αν είχαμε μια μηχανή του χρόνου και σου λέγα σε γυρνάω πίσω στα... τα χρόνια τα... που ξεκίνησες. Ναι. Θα άλλαζες κάτι από αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Θα κάνεις κάτι πιο γρήγορα, πιο... Θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Τα ίδια, έτσι. Ναι. Και τα ίδια λάθη. Τα ίδια λάθη, τα μεγάλα. Γιατί τα ίδια λάθη, τα μεγάλα? Γιατί σε φτιάξανε σαν προσωπικότητα και... Ακριβώς. Στη μουσική βάζεις ταμπέλες? Όχι. Γιατί τώρα τελευταία έχουμε, ξέρεις, το έντεχνο, το ποιοτικό, το rock. Ναι, δεν μου αρέσουν οι ορισμοί. Αυτό γιατί το κάνουν, πιστεύεις? Δεν έχω καταλάβει. Εγώ απλά αν θα με ρωτούσες για να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου, θα έλεγα ένας Έλληνας τραγουδοποιός. Το αν είμαι rock, έντεχνο ή κάτι άλλο, αυτό το ορίσει καθένας όπως το εκλαμβάνει. Όπως το εκλαμβάνει. Ναι. Και φαντάζομαι και νομίζω ότι όλα τα τραγουδία ποιοτικά είναι. Ανάλογα ο καθένας τι ακούει. Έτσι. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για σένα εκτός μουσικής. Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου? Σ' αρέσει να ξεφεύγεις από τη μουσική κάποια στιγμή? Ή όλη η ζωή σου είναι γύρω από τη μουσική? Όχι, μα αρέσει να ζω έντονα για να μπορώ έπειτα να δημιουργήσω και να φτιάξω τα τραγούδια μου. Να μοιραστώ με φίλους πράγματα. Άρα ζεις για να δημιουργείς. Αυτό ακριβώς. Ποιο είναι το τραγούδι που βάζεις όταν είσαι στεναχωρημένος? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο? Όχι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο τραγούδι. Από αυτά τα τρία τραγούδια στο πρώτο σου δίσκο, είναι κάποιο που το αγαπάς πιο πολύ, το ξεχωρίζεις από τα άλλα? Αν και το καθένα έχει γραφτεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ένα τι λιγάκι περισσότερο το όνειρο της μέρας. Το όνειρο της μέρας, λέω να ακούσουμε την τράπουλα. Ωραία. Πες μας λίγα λόγια για την τράπουλα πάλι. Η τράπουλα έχει να κάνει με τη ζωή, με όλες αυτές τις φιγούρες που συναντάμε, με όλα αυτά που ακούνε για να χορτάσουν τα αυτιά μας, με όλα αυτά που τελικά καταλήγουν θολά. Και ίσως είναι μια ζαριά ή και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Ωραία. Και από ό,τι είδα εδώ η
η Τάνια, η Black Swan. Τάνια Black Swan. Ναι, κρίση αισθημάτων λέει, να τον χαχά, ναι. Αν και έχω και ένα καταραμένο βήχα. Ναι. Εντάξει, το τελευταίο λέει ο Θανάσης είναι και το κοινό είναι της λογικής, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ωραία, ας το δούμε και άρα έτσι. Είμαστε αισιόδοξοι. Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Θέλει να μας πει η Black Swan. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς και ακούμε τράπουλα και ερχόμαστε πάλι με τον Λευτέρη.
Δευτέρα, όπως βλέπεις στο chat, γίνεται χαμός, έτσι, με τράπουλες, ναι, ναι, με τα βλέπω, τα αρέστα μου. Νομίζω τους ενέπνευσε το τραγούδι σου. Ναι, ναι. Ας συνεχίσουμε όμως εμείς εδώ την συζήτησή μας. Mm-hmm. Όταν παίρνεις μια απόφαση, μουσική, προσωπική, ναι, σε καθοδηγεί, λογική... Το συνέστημα. Το συνέστημα πάντα. Mm-hmm. Αυτό σου βγαίνει σε καλό, σε κακό... Εξαρτάται το δέκτη. Μέχρι τώρα τι ποσοστό έχεις? Εκατό τα επιτυχία. 100% επιτυχία, ναι. Και στη μουσική αυτό. Σε αυτά που γράφω, ναι. Σε αυτά, όταν κάτι δεν μου αρέσει από αυτό που κάνω, το τελειώνω επί τόπου. Δηλαδή δεν το συζητάς καν να το... Ναι, η δεύτερη σκέψη είναι πάντα λάθος. Σε αυτό συμφωνώ. Εκτός από αυτά τα 11 τραγούδια έχεις κι άλλα στο σιρτάρι σου? Ναι, έχω ακριβώς στο σιρτάρι μου πολλά τραγούδια έτοιμα, δηλαδή με στίχους και μουσική. Με στίχους και μουσική, τα οποία θα έρθουν σιγά σιγά στο φως. Στο φως. Αυτά τα 11 πώς τα διάλεξες να μπουν μέσα στο πρώτο CD? Με τι κριτήρια? Δεν ξέρω ακριβώς αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Απλά ήθελα να ξεκινήσω με κάποια σκιά, γιατί ακολουθούσε έντονα. Οπότε έπρεπε να το εξαγνίσω κάπως. Να το εξαγνίσεις έτσι. Φαντάζομαι δεν θα είναι σύντομα το δεύτερο σου CD, έτσι, θα πολύ σύντομα όχι, αλλά σε ένα εύλογο χρονικό, κοντινό χρονικό διάστημα. Πριν την αλλαγή του χρόνου, μετά την αλλαγή του χρόνου. Μετά την αλλαγή, μετά την αλλαγή, ναι, του χρόνου, έτσι. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει και το απρόβλεπτο. Είπαμε Τετάρτη στα πρώτου Νότου. Mm-hmm. Έχουμε κάποια εμφάνιση μετά? Έχεις προγραμματίσει κάτι ή στο ψάξιμο? Ακόμη στο ψάξιμο. Εδώ Αθήνα? Αθήνα εκτός θα δείξει. Έχεις πας και στο εκτός Αθηνών? Ναι, φυσικά. Με τι κριτήρια πας σε μια μουσική σκηνή? Με καθόλου κριτήρια. Δες. Για, ολοκλήρωσε, μήπως δεν κατάλαβα. Όχι, όχι, πες μου, ναι, πες μου, ναι, πες μου. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, σου λέω θέλω να έρθω, να έρθω να παίξω μαγαζί μου. Ναι. Δεν κοιτάζεις λίγο, διαβάζεις πρώτα για το μαγαζί τι, πριν πας κάπου? Ναι, τα κοιτάζω αυτά. Σωστά κατάλαβα ότι δεν κατάλαβα την ερώτηση. Γιατί εντάξει, το άμα σου πω, έλα, ναι, παίξε στο... μαγαζί. Ναι, ναι, όχι, υπάρχουν τα κριτήρια. Υπάρχουν, ναι, τα υπάρχουν κριτήρια, κάποια στάνταρ τα οποία δεν τα σπάμε. Ναι. Έχεις δεχτεί ποτέ παρέμβαση ότι ξέρεις, σε θέλω στο μαγαζί, αλλά θέλω να παίξεις και αυτό? Παλιότερα έχει συμβεί αυτό. Απλά δεν πήγα. Δεν πήγες, ναι. Δεν κάνεις κανένα συμβασμό ότι εντάξει, για να παίξω θα σου κάνω το χατήρι? Όχι, όχι. Αυτό σου βγήκε σε καλό? Ναι. Έχεις δηλαδή δημιουργήσει μια ταυτότητα σαν καλλιτέχνης? Αν και πέρασα πολύ δύσκολα, ναι, το κατάφερα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει κάποιος να... Αυτό που σε ερώτησα, ότι είναι εύκολο να μείνεις στο δρόμο σου. Έτσι. Οι δυσκολίες νομίζεις ότι κάνουν καλό τελικά? Ναι, κάνουν πολύ καλό. Σε ένα καλλιτέχνη. Mm-hmm. Και αν δεν τα βρει όλα εύκολα... Για να τα βρει όλα εύκολα, αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας του? Όχι, πιστεύω ότι το χαρακτήρα μας εμείς τον πλάθουμε μέρα με τη μέρα και εμείς τον κρατάμε ακέραιο μέρα με τη μέρα. Η αναγνωσιμότητα κάνει κακό στον ένα καλλιτέχνη? Εξαρτάται πώς το διαχειριστεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και τι παιδεία έχει από το σπίτι του. Από το σπίτι του. Mm-hmm. Ακούτε και τα κινητά, εντάξει, όταν είναι εκπομπή είμαστε... λοιπόν, επειδή έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά, λέω να ακούσουμε το προτελευταίο κομμάτι για σήμερα, ναι, και να επανέλθουμε για το τελευταίο σκέλος συζήτησης. Mm-hmm. Είναι το «Ένας Άγιος Πλανήτης». Ναι. Μετά από μια μεγάλη αγάπη,
Δεν σου έχει τύχει να περπατάς στον δρόμο και ενώ υπάρχει τόσο φασαρία, όλα πάνε τόσο γρήγορα, ναι, τόσο στόρυβος και να μην ακούς τίποτα. Ναι. Αυτό. Ένας άγιος πλανήτης. Ένας άγιος πλανήτης. Ας το ακούσουμε, περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο chat, γιατί τα σχόλια μέχρι στιγμής είναι εύστοχα από τους ακροατές. Μας αρέσουν. Ναι. Μας αρέσουν και επανερχόμαστε πάλι. Ακόμα εκείνη η ταινία έμοιαζε με τη μάγισσα του παραμυθιού. Η πόρτα κλείνει και μ' αφήνει σε μια άδεια πλατεία. Πετάνε λευκά περιστέρια παντού. Του καθρέφτη μου γλυκιά αντανάκλαση. Τριγυρνάω σαν σφουγίτη μέσα σε έναν άδειο πλανήτη. Σ' έναν άδειο πλανήτη. Κάποιο τραγούδι σφυρίζει. Το τέλος κι αν ξέρεις μη μου το πεις. Του όνειρου μου σκία, του καθρέφτη μου γλυκιά αντανάκλαση. Τριγυρνάω σαν σπουργίτη μέσα σε έναν άδειο πλανήτη. Σ' έναν άδειο πλανήτη. Ακροατές έχουν πάρει πλέον μια άποψη για τα τραγούδια σου. Ωραία. Και φαντάζομαι είναι ωραία. Από, για μένα πάντως είναι καταπληκτικά τα τραγούδια. Σε ταξιδεύουν. Μπορεί να πει Black Swan ότι ξέρεις πόνο και θλίψη, αλλά είναι και ταξιδιάρικα τραγούδια. Τα ακούς και κάθεσαι και ταξιδεύει το νου σου. Να πούμε τώρα, σιγά σιγά κλείνουμε. Ακούμε το τελευταίο, δεν πρέπει να το ακούσουμε τώρα. Δεν πειράζει. Θα μας πεις ακόμα μια φορά που σε βρίσκουμε Τετάρτη. Στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ. Στις 9.30. 9.30. Ναι, μαζί μου θα είναι ο άνθρωπος ορχήστρα Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλου. Αγαπημένος και εδώ του σταθμού ο Αλκιβιάδης. Mm-hmm. Θα ακούσουμε, είπαμε, τα 11 τραγούδια από το CD και θα ακούσετε και άλλες διασκευές. Και άλλες διασκευές. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε ο δίσκος σου, είπαμε, τις αγάπης σκιές. Mm-hmm. 11 τραγούδια, ακούσαμε νομίζω 6 σήμερα. Ναι.
5 έχουμε ακούσει, ακούσουμε και το ομότιτλο. Λευτέρη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχόμαστε καλό τάξιδο του νέου σου CD, καλές επιτυχίες. Και φυσικά όπου εμφανίζεσαι, ξέρεις, μας λες και εμείς ενημερώνουμε το... Γιατί κάποιοι βλέπω μέσα από το chat θα έρθουν να σε δουν πολύ σύντομα από ό,τι κατάλαβα. Α, πολύ ωραία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που για ακόμα ένα βράδυ ήσασταν εδώ στο Web Music Radio. Μη φύγετε, ακολουθεί Πάνος Εκτάκτος με μουσικό πλυντήριο. Από μένα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.